Κύριε Τσερετάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τι γίνεται με αυτή τη φρική στη Γάζα. Εγώ τη λέω γενοκτονία, άλλοι δεν συμφωνούν, εγώ επιμένω να τη λέω έτσι. Ακούμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η θέση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνει ότι σε αυτή τη στιγμή είναι επίγουσα ανάγκη να δυναμώσει η πάλη του λαού για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από την συνένοχη συμμετοχή στη σφαγή των λαών που διαπράττει σήμερα στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για μια σφαγή χωρίς αρχή, μέση και τέλους από ένα κράτος δολοφόνο του οποίου οι θύματα είναι και ίδιος ο λαός του και οι βαθύτερες επιδιώξεις αποτυπώθηκαν πάρα πολύ εύγλωτα στους χάρτες που έχει παρουσιάσει 2 συναπτά χρόνια ο κύριος Νετανιάχου στις Γενικές Συνεδρίες του ΟΗΕ. Δηλαδή ότι η σφαγή των Παλαιστινίων, η σφαγή των Λιβανέζων, η σφαγή των λαών της περιοχής γίνεται για να εξυπηρεθούν γεωπολιτικά σχέδια και επιχειρηματικές βλέψεις που έχουν να κάνουν με την προώθηση του λεγόμενου Ινδικού δρόμου και άλλων συμφερόντων στην περιοχή, και αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να μπει ένα τέλος. Ένα τέλος σε μια κανονικότητα στην οποία το να βομβαρδίζονται σχολεία, νοσοκομεία, άμαχοι, ακόμα και δυνάμεις του ΟΗΕ θεωρείται φυσικό από τον ίδιο αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου που χωρίς ντροπή απέναντι στη στιγμή δολοφονία λαών στη Μέση Ανατολή, αυτό που βλέπουν είναι το δικαίωμα του κατακτητή να υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην κατάκτηση. Είναι πολύ ανησυχητική η δήλωση, η προχθεσινή, η συνέντευξη του κυρίου Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ ανησυχητική, που τι λέει, ότι στη βάση των διεθνών συνθήκων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποιες δομές από άλλες συμμαχικές χώρες, δηλαδή ότι μπορεί η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, η Αττική να γίνουν πεδία από τα οποία θα επιχειρήσουν άμεσα, γιατί ήδη υπάρχει εμπλοκή της χώρας μας, ακόμα πιο άμεσα πολεμικές δυνάμεις ενάντια στους λαούς της περιοχής. Βυθίζει αυτό σε ένα πολύ επικίνδυνο οικαιώνα τον ελληνικό λαό και εξηγείται και η ιστερία την οποία εκφράζεται τις τελευταίες 2 μέρες ενάντια στα στρατευμένα παιδιά του λαού που βγήκαν και είπαν το απλό, το καθήκον τους, ότι εμείς δώσαμε όρκο να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας και του λαού μας και όχι να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας τρίτης χώρας. Είναι πολύ επικίνδυνες επίσης και οι δηλώσεις του κύριου Πάιατ που κάνει τη βόλτα στην περιοχή, αλλά και που με αυτή την αφορμή αναθερμαίνονται και τα σενάρια που αφορούν στις ελληνοτουρκικές διευθετήσεις, που όπως βλέπουμε απλώνεται όλος ο τραγανάς, θα λέγαμε, στο τραπέζι από τη μεριά της Τουρκίας, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση και οι άλλες δυνάμεις της βολικής αντιπολίτευσης καλλιεργούν τον εφησυχασμό. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σωστά. Πώς ακριβώς εμπλέκεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε, η χώρα μας σε αυτή την ιστορία? Η χώρα μας εμπλέκεται με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, εμπλέκεται πρώτα απ' όλα με το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε, οι Ισραηλινές δυνάμεις αξιοποίησαν συνεκπαιδεύσεις που έχουν κάνει με ελληνικές δυνάμεις πολύ πρόσφατα επί ελληνικής επικράτειας για μια σειρά επιθέσεις που σχεδίασαν στην περιοχή. Σωστά. Είναι ο ρόλος της βάσης της Σούδας. Σωστά. Είναι ο ρόλος ότι πρόσφατα μόνο ο ρόλος της Ελλάδας στον ανεφοδιασμό, τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ, είναι ο ρόλος που παίζουν τα AVAX, όπως καταγγέλθηκε
από τους Ιρανούς πρόσφατα συμμετείχα στην έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Συντηρητού, και λέω του, από τους Ιρανούς, γιατί όπως έχετε δει στους χάρτες η Ελλάδα βρίσκεται εντός της εμβέλειας βολής οπλικών συστημάτων που έχει το Ιράν. Σωστά. Είναι η συμμετοχή με δύο φρεγάδες, με φρεγάδα που υπάρχει στα ανοιχτά του Λιβάνου και με τις άλλες και με τις πέτσες που πολύ πρόσφατα πηγαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Είναι το γεγονός ότι είμαστε επικεφαλής στις ασπίδες που παίζουν το ρόλο της επιχείρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Είναι, εμπλέκεται με το ότι έχει αναπτύξει στις στοιχείες Patriot εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία, προστατεύοντας προφανώς τα εθνικά συμφέροντα μιας, τα πλαίσια μιας απόλυτης μοναρχίας. Δεν ξέρω τι είδους δημοκρατικές ευαισθησίες και ανθρώπινα δικαιώματα λέει, γιατί αυτή είναι η φιλολογία που αναπτύσσεται, ναι, συχνά από τα κυβερνητικά στελέχη, υπηρετούν εκεί τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών και η έντονη συνεργασία που υπάρχει με το Ισραήλ. Έχουμε επίσης την πρώτη επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Λίβανο και έχουμε την αλλεπάλληλη τάση δικαιολόγησης των εγκλημάτων του Ισραηλινού κράτους από τα κυβερνητικά στελέχη. Να πω ότι δεν βρήκαν μια κουβέντα, μόνο να πούμε για την καταδίκη, για την ανοιχτή τρομοκρατική, το ανοιχτό τρομοκρατικό χτύπημα με την πυροδότηση χιλιάδων βομβιτών και κινητών τηλεφώνων μέσα στην επικράτεια του Λιβάνου, χωρίς να συζητάω για δολοφονίες αξιωματούχων τρίτων χωρών σε έξω από τα σύνορά τους κτλ. Σωστά. Να σας πω, κύριε Σερετάκη, μήπως η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας παγιδεύει σε μια μονόπλευρη πολιτική, να ακολουθούμε την πολιτική που ασκεί σήμερα η κυβέρνηση, θέλουμε δεν θέλουμε, διότι θα πει κάποιος, εάν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική θα μπαίνει θέμα να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο ότι ακολουθούμε, αλλά συνδιαμορφώνουμε μια πολιτική η οποία σήμερα στρέφεται κατά των λαών των γειτονικών περιοχών και ανοίγει σοβαρούς κινδύνους για τον δικό μας λαό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Σας θυμίζω ότι ειδικά η διεύρυνση της παρουσίας των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας, που ξεκίνησε στη βάση στρατηγικού διαλόγου που εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά το σύνολο της χώρας σε μια τέτοια βάση, και δίνει εκείνο το πλαίσιο πάνω στο οποίο πάτησε και η δήλωση του κυρίου Κεφαλογιάννη, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποιες δομές από άλλες συμμαχικές χώρες. Σας θυμίζω ότι μπορούν οι Αμερικάνοι να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά όλες τις δομές του ελληνικού στρατού που υπάρχουν, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Δηλαδή είναι κάτι χειρότερο από το ακολουθούμε. Το συνδιαμορφώνουμε. Και γιατί το συνδιαμορφώνουμε? Γιατί τα κομμάτια του ελληνικού κεφαλαίου και επιχειρηματικοί όμιλοι και κερδίζουν με το παραπάνω από αυτή την εμπλοκή. Είναι πολύ πρόσφατη η δήλωση ενός πολύ γνωστού εφοπλιστού πριν δύο μέρες ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις δείχνουν τη σημασία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα σε σχέση με ποιανούντα συμφέροντα διασφαλίζουν η φρεγάδα που βρίσκεται σε Ερυθρά θάλασσα, τα 3.500 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα. Μάλιστα. Είναι δεδομένο, πιστεύω, ότι θα υπάρχει προσφυγικό κύμα που θα επεκταθεί και θα αγγίξει και τη χώρα μας. Πάνω σε αυτό το θέμα, τι έχετε να πείτε? Αυτό είναι βέβαιο και είναι πραγματικά... δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει την πολιτική την οποία διαμορφώνουν οι βασικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας απέναντι
σε αυτό το νέο κύμα το οποίο έρχεται. Στην ουσία δηλαδή δυναμώνει η λογική του κυνηγητού των όποιων κατετραγωμένων. Υπάρχει ένας οριμαγδός κυριολεξία από απίστευτα μέτρα σε μια σειρά χώρες, από περιορισμούς πρόβλεψης, περιορισμούς πρόσβασης στο σύστημα υγείας, λύσεις περί να τους στέλνουμε σε τρίτες χώρες, λες και είναι κάποιος ακεί με πράγματα οι άνθρωποι. Υπάρχει λοιπόν αυτό, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν αυτές οι ροές και είναι βέβαιο ότι και η χώρα μας σαν μέρας, όντας μέρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μέρος του προβλήματος και μέρος του κυνηγητού που σήμερα μεγαλώνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Μάλιστα. Και μαζί με αυτή την απίστευτη τραγωδία, απερίγραπτη τραγωδία, επαναλαμβάνω, εγώ τη χαρακτηρίζω γενοκτονία. Ουσιαστικά είναι γενοκτονία. Είναι εγκλωβισμένοι πληθυσμοί που δεν έχουν διέξοδο και σφυροκοπούνται ανελαίητα. Έχουμε τώρα και το θέμα Ουκρανία-Ρωσία. Αν δεν κάνω λάθος, η Ρωσία μας κατέταξε στην κατηγορία των εχθρικών χωρών. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, πιστεύω ότι δεν κάνω. Πάνω σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι έχει να πει? Εμείς έχουμε προειδοποιήσει από την αρχή του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, ο οποίος είναι ένας πόλεμος μεταξύ που διεξάγεται πάνω στις πλάτες του ουκρανικού λαού, μεταξύ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρών δυνάμεων της Δύσης, ενός υποδιαμόρφωση ευρασιατικού μπλοκ με αιχμή του δόρατος στη Ρωσία, για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών πηγών, του πλούτου της περιοχής, ότι αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι δεδομένη η αρνητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει βγει να παίξει ρόλο σημεοφόρου στα ανατολικά σχέδια, εκθέτοντας τον λαό μας σε παραπέρα κίνδυνους. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Επειδή είναι και οι μέρες τέτοιες και γίνονται και μεγάλες Σεπτέμβρης, αυτές τις μέρες στη γειτονιά μου, για παράδειγμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, συζητάμε για τα 100 χρόνια της πόλης που ήρθαν οι πρόσφυγες. Ναι. Σας θυμίζω ότι η μικρασιατική καταστροφή ξεκίνησε, ο πρόλογος ήταν η Ουκρανική εκστρατεία και υπήρχε η περίφημη ρίση τότε του Βενιζέλου και άλλων, ότι ο δρόμος για τη μικρασία περνάει από την Ουκρανία. Μια τέτοια επιδίωξη αναβάθμιση γεωστρατηγικής θέσης και ρόλου της άρχουσας τάξης εξελίσσεται σήμερα σε βάρος όλων των λαών και με θύμα και τον ελληνικό λαό, ο οποίος πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, πολύ ακριβό τίμημα και από την τσέπη του σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κύριε Σερετάκη, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας. Θα χρειαστεί να σας καλέσουμε, γιατί να σας καλέσουμε ξανά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο σύνθετη, όλο και πολύπλοκη, και η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι κρίσιμη και ωφέλιμη να επεξηγεί και να συνθέτει και να ανασυνθέτει όλες αυτές τις ιστορίες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η φωνή θα ακουστεί πολύ δυνατά αύριο 7 η ώρα στα Προπήλαια, στη μεγάλη συγκέντρωση με αφορμή τα 80 χρόνια της απελευθέρωσης Αθήνας, γιατί όπως και τότε έτσι και σήμερα ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με ισχυρό κουκουέ. Ευχαριστούμε και ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.